Ο Σεπτέμβριος μπήκε και οι φοιτητές προετοιμάζονται προκειμένου να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους στις σχολές που θα φοιτήσουν. Όσοι είναι πρωτοετής φοιτητές και πέρασαν σε διαφορετική πόλη, είναι αναγκασμένοι να βρουν σπίτι προκειμένου να μείνουν. Στην πόλη των Σερών, οι περισσότεροι φοιτητές που θα έρθουν ήδη έχουν κλείσει το σπίτι που θα μείνουν, όμως υπάρχουν και κάποιοι που ακόμα είναι στην αναζήτηση, σύμφωνα με τα όσα μας λέει ο μεσίτης Νίκος Καδής. Προς το παρόν, όσοι έχουν έρθει, όσο επιτοπλίστων οι περισσότεροι έχουν βρει, κάποιοι οι οποίοι είναι από όμορους γνωμούς δεν έχουν βρει ακόμα και από αυτούς που έχουν έρθει φυσικά εννοώ και πηγαίνουν έρχονται έτσι ώστε να βρουν κάποιο σπίτι κάποια στιγμή. Ίσως βέβαια φταίει και το ότι θέλουν να γλιτώσουν τους προηγούμενους τον Αύγουστο ξέρω εγώ και θέλουν να πληρώσουν μόνο να νοικιάσουν από το Σεπτέμβριο και από τον Οκτώβριο. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των ενοικίων, ο κύριος Καδής χαρακτηρίζει την πόλη των Σερών ως μια οικονομική πόλη σε σύγκριση με άλλες, ενώ παρόλο που φοιτητές φέτος θα είναι περίπου 1.300, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα καθώς υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια. Η επιθυμία των περισσότερων είναι να βρουν ένα επιπλωμένο σπίτι. Φυσικά, αν ένα σπίτι είναι επιπλωμένο, τότε θα είναι και ακριβότερο. Για την πόλη των Σερών είναι ικανοποιητικές, είναι καλές. Είναι στο σημείο που πρέπει να βρίσκονται οι τιμές όσον αφορά τα ενίκια για τις καρσονιέρες κτλ. Και σε σχέση και με άλλους νομούς που έχουν φοιτητές, οι δικές μας οι τιμές είναι καλές και λίγο φθηνές μπορώ να πω. Τα σπίτια που είναι διαθέσιμα φτάνουν για τον αριθμό των φοιτητών που θα φιλοξενήσει η πόλη των Σερών? Πιστεύω φέτος επειδή έχουμε περισσότερους φοιτητές, περισσότερες εισαγωγές φοιτητών από ότι τα προηγούμενα χρόνια, ο αριθμός είναι γύρω περίπου στις 1.300. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τους τακτοποιήσουμε όλους τους φοιτητές. Όσο επιτοπλίστων τα σπίτια που ζητάνε οι φοιτητές είναι επιπλωμένα, αλλά υπάρχουν και ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 20%, το οποίο ζητάει μη επιπλωμένο σπίτι. Βέβαια, όταν παίρνεις ένα επιπλωμένο σπίτι, η τιμή είναι λίγο πιο αυξημένη, ενώ ένα μη επιπλωμένο είναι λίγο πιο χαμηλή. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται με το σπίτι που θα επιλέξει κανείς, καθώς δεν είναι όλα τα σπίτια κατάλληλα. Μερικά από αυτά που πρέπει να ελέγξει ένας υποψήφιος ενοικιαστής είναι τα εξής. Οι φοιτητές που θα έρθουν στις Σέρες, οι νέοι φοιτητές μάλλον, οι προετοιετής, αυτό που πρέπει πρώτα να κοιτάξουν για το όσον αφορά την επιλογή του ακινήτου είναι να είναι στο κέντρο ή περιφερειακά του κέντρου, να είναι και κοντά στη σχολή. Δεύτερον, να είναι της αρεσκίας τους. Τρίτον, να μην έχει προβλήματα το σπίτι όσον αφορά υγρασίες κτλ. Και τέταρτον, να είναι λίγο ευρύχωρο για να μπορούν να ζουν άνετα μέσα. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί φοιτητές να συγκατοικούν μεταξύ τους προκειμένου να μειώσουν τα έξοδά τους. Μέχρι στιγμής στις Σέρες δεν έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο πολλοί φοιτητές να συγκατοικούν για να μειώσουν τα έξοδα? Εδώ πέρα το έχετε παρατηρήσει αυτό να συμβαίνει? Όχι, εδώ δεν το έχουμε παρατηρήσει προς το παρόν να συμβαίνει. Οι περισσότεροι φοιτητές θέλουν να μένουν μόνοι τους έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν αργότερα διάφορα προβλήματα στη συγκατοίκηση.